Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Είμαι η Ελένη. Είμαι η Μανίνα. Και θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι πιο δύσκολο, να σε αφήνουν ή να θες να τον αφήσεις? Πω πω, αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Μάλλον το να θες να τον αφήσεις είναι πιο δύσκολο, γιατί όταν σε αφήνει έχει πάρει την ευθύνη ο άλλος. Έχει σηκωθεί και σου λέει bye bye, έχει πάρει την ευθύνη. Είναι δύσκολο να παίρνεις την ευθύνη. Και εγώ είμαι και άτομο που δεν ανεύθυνο, δεν θέλω ευθύνες. Σου τύχε ποτέ? Ποιο από να φύγεις πρώτη. Να φύγεις πρώτη. Εννοείται έχει τύχει να φύγω. Πώς το έκανες, για εξήγησέ μου. Με όχι καλό τρόπο, γιατί δεν υπάρχει καλός τρόπος. Μάζεψα τα πράγματά μου, τα έβαλα σε μια βαλίτσα και έφυγα. Και ή είπα στο άτομο ότι δεν αντέχω πια, δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν θέλω. Ή δεν είπα και τίποτα. Το έχω κάνει και αυτό. Έχω φύγει χωρίς να πω απολύτως τίποτα. Και μετά σε έψαξε. Δεν υπήρχαν κινητά τότε. Τίποτα, δεν τον συνάντησε στον δρόμο. Ναι, με έψαξε με φίλους, γνωστούς κτλ. Αλλά Λούις. Ήταν πιο εύκολο να το κάνεις αυτό προ κινητών, προ ίντερνετ, προ επικοινωνίας, γιατί εξαφανιζόσουν κάπου, ήσουν σε ένα διαμέρισμα, δεν άνοιγες την πόρτα όταν χτύπαγε, πρόσεχες πότε θα βγεις και τελείωνε η υπόθεση. Τώρα είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Πάντως θα συμφωνήσω και εγώ ότι το πιο δύσκολο είναι όταν θες να φύγεις. Ναι. Και μάλιστα εμένα μου τύχε πολλές φορές να μην υπάρχει και λόγος. Ξέρεις, να είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που να έλεγες, να παρακαλούσες πριν, ας πούμε, να μου έρθει αυτός ο άγγελος στη ζωή μου, ο υπότης, ο υπέροχος, ο καταπληκτικός, και να έρχεται και μετά κάποια στιγμή εσύ μην τον θες. Το οποίο είναι τραγικό. Είναι πολύ δύσκολο, διότι ναι, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αλλά και μπαίνεις εκεί μέσα σε τρύπα ενοχής. Δηλαδή, πώς θα σου το πω τώρα, από πού να πιαστώ από αυτός ο άνθρωπος, είναι τέλειος απέναντί μου. Τι έχω να του καταλογίσω? Τι έχω να του καταλογίσω, τίποτα. Ευτυχώς δεν είχα ποτέ τέλειο γκόμενο, οπότε πάντα κάτι θα βρω άμα θέλω. Κοίτα να δεις ότι ανακαλύπτεις ότι αρχίζεις καυγάδες για το ψιλοπίδημα, ναι, οι οποίοι όμως είναι αστείοι καυγάδες, δεν έχουν δηλαδή βαρύτητα του τύπου το κάνεις αυτό και άρα θα σε αφήσω. Οπότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και μάλιστα όσες φορές το έκανα, το πλήρωσα πάρα πολύ ακριβά, μα πάρα πολύ ακριβά. Γιατί ο άλλος με έχει κυνηγήσει, μου έχει βγάλει την πίστη ανάποδα, με έχει μισήσει, μου έχει κάνει βουντού, με κυνηγούσε, με σκοτώσει. Δηλαδή διάφορα πράγματα του, συναισθήματα του αδικημένου, ναι, εγκαταλειμμένου, τα οποία σε ακολουθούν και μια ζωή. Σε καμιά φορά είναι και κατακραυγή ακόμα και των φίλων, το κακόμοιρο το παιδί, και γιατί το έκανε αυτό. Πω, αυτό με ενοχλεί, ναι, πάρα πολύ όταν σου λένε οι φίλοι, φίλες και φίλοι, σου λένε μωρέ δεν είναι και τόσο κακός. Και λες ναι, αλλά για να τον αφήσω κάτι υπάρχει, κάποιο λόγο έχω. Για να με αφήσει κάποιο λόγο έχει, κάποιο λόγο υπάρχει. Άρα τι με νοιάζει που είναι κακόμοιρο παιδί, με συγχύζει πολύ όταν μου το κάνουν αυτό. Και δεν το κάνω ποτέ σε ανθρώπους. Δηλαδή, αν έρθει φίλη και μου πει χωρίζω, δεν τον αντέχω, φεύγω, τον αφήνω, ποτέ δεν της λέω ούτε καλά έκανες ούτε κακά έκανες. Ακούω μόνο. Γιατί μου έχει τύχει να πω στραβή και μετά να φτάσει και στο άτομο. Δηλαδή... Ναι, ρε παιδί μου, γίνεται, αλλά το θέμα είναι το πόσο δύσκολο είναι να ομολογήσεις ότι δεν θες κάποιον. Και πώς πρέπει να υπάρχει και μια πολύ σοβαρή αιτία. Γιατί δεν είναι θέμα αν είσαι εσύ καλός άνθρωπος ή εκείνος κακός ή εσύ καλός και ο άλλος δεν ξέρω τι. Το θέμα είναι ότι μεταξύ σας μπορεί να είστε δύο υπέροχοι άνθρωποι, αλλά τελείωσε. Και βλέπεις ότι δεν σου δίνει το δικαίωμα η ηθική, η υπάρχουσα και κλασική και παραδοσιακή ηθική δεν σου δίνει το δικαίωμα να πεις βαρέθηκα. Πολύ απλά. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Μπράβο. Καλό παιδί. Καλό αλλά Πάσχα. Ας συνεχίσει μόνο του. Εγώ κατεβαίνω από το τρένο. Μου τέλειωσε. Δεν σου δίνει, ούτε οι φίλοι σου δεν σου δίνει το δικαίωμα να το πεις αυτό. Δηλαδή ακόμη και οι φίλοι θα σε κοιτάξουν κάπως. Καλά και πάλι όμως. Σα σκύλα. Ναι. Ότι είσαι λίγο μπίτς, ναι. Και πάλι μεγαλώνοντας είναι άλλος ένας κόπελος που τον περνάς και τον αφήνεις πίσω σου. Δηλαδή μεγαλώνοντας τώρα τόσο πολύ, καμιά φορά λέω ότι ναι, θα μπορούσα να το είχα κάνει πιο απλά. Δεν χρειαζόταν τόσο πολύ να σκάσω για να χωρίσω με κάποιον. Έπρεπε να το είχα κάνει τότε, ας πούμε, παλιά που είμαι πιο μικρή. Τώρα πια, επειδή ξέρεις πάνω κάτω τον εαυτό σου, δεν τον ξέρεις πολύ καλά, αλλά τον ξέρεις καλύτερα από ό,τι τον ήξερα όταν ήσουν 30,
Είναι λίγο πιο εύκολο. Λίγο πιο εύκολο το να. Τώρα είπες μια μεγάλη κουβέντα. Γιατί τι γίνεται όταν σου τελειώσει. Για κάποιο λόγο, είτε επειδή φταίει, είτε επειδή δεν φταίει κάποιος. Αλλά είναι τελειωμένο και αυτόν τον βλέπεις να είναι καλά καθισμένο στη σχέση και να μην έχει καμία διάθεση να μετακινηθεί, να πάρει μεταγραφή. Οπότε πέφτει σε σένα η ευθύνη. Και τι γίνεται τότε. Το αναβάλεις. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Δεν ξέρεις τι να πεις του άλλου. Διότι πρώτον, ξεβολεύεσαι. Πρέπει να υπάρξει αντιπαράθεση. Σύγκρουση. Σύγκρουση. Που θα υπάρξουν όλα αυτά τα πράγματα, ιδιαίτερα όταν. Πώς λες τον άλλον, δεν σε θέλω πια, ρε παιδί μου. Δεν με φτιάχνεις πια. Κατάλαβες, δεν είμαι πια. Δεν τα λες. Δεν είναι ένα εύκολο πράγμα να το πεις. Με ό,τι λόγια και να το πεις, δεν είναι εύκολο να το πεις ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε τι κάνεις. Αρχίζεις να είσαι στοιχισμένη. Να προσπαθείς να βρεις, να μην έχεις τέτα τέτ με τον άλλον. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι σε τέτοιες περιόδους συνέχεια καλούσα ανθρώπους στο σπίτι, να μην είμαστε ποτέ μόνοι μας. Μου ήταν πιο ευχάριστη καθημερινότητα. Δεν ήθελα να μένω μόνη μαζί του. Κατάλαβες, δεν ήθελα να έχω πλέον τέτα τέτ. Αποφεύγεις τον άλλον. Το κλασικό που. Καλά, και εγώ το έχω πάθει, αλλά και φίλες μου το έχουν πει ότι όταν γυρνάω σπίτι και βλέπω το αυτοκίνητό του παρκαρισμένο απ' έξω, δεν μπαίνω στο σπίτι. Κάνω βόλτες, μιλάω στο τηλέφωνο, πάω κάπου αλλού, γιατί λέω: όχι, δεν είμαι έτοιμη τώρα. Μα δεν είναι δυστυχία αυτό, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά. Ναι, αυτό κάνεις όμως. Είναι μια δυστυχία την οποία πάντα πιστεύουμε ότι θα βρεθεί μια λύση από τον ουρανό, ότι κάτι θα γίνει και ναι, θα λυθεί αυτό το πράγμα. Ή θα γίνει όπως ήταν πριν 10 χρόνια που ήμασταν. Φρέσκι, ή θα γίνει. Δεν μπορεί, θα βρεθεί μία λύση. Αλλά δεν λες τη λύση πρέπει να τη βρω εγώ. Θα βρεθεί μία λύση από τον ουρανό. Γιατί δεν βρίσκεις τα λόγια. Και τη μέθοδο, δεν έχεις τη μέθοδο. Να, δεν έχεις τη μέθοδο και θα ήθελες να συμβεί αυτό, να του πεις, ξέρεις κάτι, σε αγαπάω πολύ, αλλά δεν θέλω να ζω μαζί σου. Ναι. Και να σου πει και αυτός, τι ωραία. Περάσαμε πολύ ωραία μαζί. Αλλά επειδή αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, μετά αρχίζεις, πέφτεις σε μια κατάθλιψη. Διότι είναι, για μένα είναι καρμπινάτη κατάθλιψη που παθαίνεις. Ναι. Και ταυτόχρονα χάνεις πολύ χρόνο από τη ζωή σου. Αυτό που είπες πριν. Ενώ θα μπορούσες να τον κέρδιζες αυτόν τον χρόνο. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι το πιο δύσκολο βήμα είναι να ανοίξεις μια πόρτα. Και να βγεις από την πόρτα. Και να βγεις από την πόρτα. Ναι. Αυτό. Ενώ βγαίνοντας από την πόρτα, σίγουρα σε περιμένει κάτι καλύτερο, εφόσον αυτό είναι τελειωμένο. Αλλά δεν μπορείς να το δεις. Δεν βρίσκεις τις λέξεις που θα το κάνουν αυτό το πράγμα ανώδυνο. Έχεις ενοχές και για τον άλλον που τον αφήνεις. Κατάλαβες. Καλά, αυτό. Δεν είναι και ποτέ ανώδυνο και κάθεσαι, βρίσκεις δικαιολογίες για να μην το κάνεις. Mm. Επειδή ξέρεις ότι θα δυσκολευτείς, θα ταλαιπωρηθείς και δεν θες και τον αγαπάς τον εαυτούλη σου και τον προσέχεις, βρίσκεις δικαιολογίες να το πας πιο μετά. Πιο μετά, εντάξει, ναι. Mm. Τώρα ας περάσει και το Πάσχα, ας περάσει και το καλοκαίρι και τις διακοπές και μετά. Και έτσι περνάει η ζωή μας. Και έτσι περνάει η ζωή μας, όπως το είπες. Και μάλιστα τότε, ξέρεις, μπαίνοντας σε αυτή την κατάθλιψη και αφήνοντάς την να υπάρχει και να ζούμε αγκαλιά με αυτήν, βλέπεις ότι δεν σε ευχαριστεί τίποτα. Εγώ πάντως εκεί πιστεύω ότι αρρωσταίνουμε, ειδικά οι γυναίκες. Έχεις δίκιο. Το έχω δει να αρρωσταίνουμε σε κακές σχέσεις. Όχι κακές, σε σχέσεις που έχουν τελειώσει, αλλά δεν τις τελειώνουμε. Και το έχω δει πολύ σε φίλες, ναι, σε γνωστές. Πόσο δίκιο έχεις. Και τότε αρχίζεις και παραμελείς τον εαυτό σου. Παχαίνεις. Σε αυτές τις φάσεις κυρίως παχαίνεις. Ή αδυνατίζεις. Ένα από τα δύο. Εγώ αδυνατίζω. Μπράβο, ναι. Πολύ σπάνια αδυνατίζεις. Συνήθως παχαίνεις. Παραμελείς τον εαυτό σου. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει να σε δει κάποιος. Δεν είσαι καλά και δεν σε ενδιαφέρει να μην το δείξεις πια. Ίσως κιόλας με αυτόν τον τρόπο να προκαλείς τον άλλον να σου πει κάτι, κατάλαβες, ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν το προσέχουν όμως. Αλλά δεν το προσέχουν. Δεν μην φαντάζεις ότι άμα πάρεις 2 κιλά ή χάσεις 2 κιλά, αυτός που είναι μαζί σου θα το προσέξει. Ναι. Θα το προσέξει άμα εσύ πάρεις 30 κιλά ή χάσεις 30 κιλά ή αν σου παίζουν τα μαλλιά, κάτι συμβεί πολύ δραστικό. Mm. Τις μικρές αλλαγές δεν τις προσέχει κανένας. Δεν είναι, ή ότι δεν έχεις κοιμηθεί, δεν τους νοιάζει κιόλας. Ή μπορεί να αρχίσεις καυγάδες. Ξαφνικά να τσακώνεσαι, ναι, ας πούμε, διότι δεν είσαι δυστυχισμένος. Δυστυχισμένη, μάλλον. Ο άλλος κακομοίρης δεν ξέρει. Σιγά. Ναι. Αυτό. Οπότε, πώς το κάνεις λοιπόν. Υπάρχει μια απάντηση. Ποιος είναι ο τρόπος να τον αφήσεις ώστε να είναι το λιγότερο επώδυνο, που θα είναι σίγουρα επώδυνο.
Καλά, με τόσο expertise που έχουμε πάνω στο θέμα, νομίζω ότι παρόλα αυτά δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση, γιατί είναι πολύ προσωπικά και πολύ δύσκολα, αλλά και πολύ, στην κάθε μία λειτουργεί διαφορετικό. Δεν μπορεί να πεις πιάστον από το λαιμό και πες το, δεν αντέχω πια, γιατί αυτό δεν δουλεύει για όλες. Όπως σου έχω πει, εγώ δεν θέλω και για όλους, γιατί είναι και ο άλλος. Ναι, και είναι έτοιμος να ακούσει. Και να σε πνίξει αυτός. Ναι, ναι. Δεν θες να, ούτε να σφαχτείς. Δεν θες να γίνεις βίδες. Εγώ θα ήθελα να έχω καλές σχέσεις με όλους τους πρώην μου. Να είμαι φίλη και αγαπημένη φίλη. Δεν είναι πάντα εφικτό αυτό. Και ψάχνω τρόπο κάθε φορά να γίνει. Είναι όλο μεγάλο ζόρι. Είναι μεγάλο παλούκι. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πόσες γυναίκες θα βγάζουμε πέρα. Και όποτε κάποια γυναίκα με πιάνει, ας πούμε, στο λεωφορείο και μου λέει την ιστορία της, πάντα μένω με το στόμα ανοιχτό. Λέω, κοίταξε πώς το χειρίστηκε και δεν θα το είχα σκεφτεί ποτέ μου. Γιατί μαθαίνεις από τους άλλους πώς. Εγώ σου πω ένα κόλπο που έκανε πάντως μια φορά και έπιασε, έχοντας αυτή την κακή εμπειρία του να σε κυνηγάνε μετά γιατί τόλμησες να φύγεις, ας πούμε, σιγά. Δηλαδή δεν έχεις το δικαίωμα να φύγεις. Όταν δεις ότι σου τελειώνει, αρχίζεις και κάνεις όλα αυτά, γιατί τον ξέρεις τον άλλο χαρακτήρα, που δεν του αρέσουν. Ρεύεσαι, ας πούμε, μόλις φας. Τα πάντα, ρε παιδί μου, ό,τι δεν γουστάρει αυτός το κάνεις. Ό,τι δεν γουστάρει να σκέφτεσαι, το σκέφτεσαι και το λες. Δηλαδή αρχίζεις να κάνεις ένα συστηματικό bullying. Ένα συστηματικό bullying, όπου στο τέλος σε παρατάει αυτός και γλιτώνεις. Καλά, και αυτή είναι μια μέθοδος. Ναι, το έχω κάνει, το λέω, πετυχαίνει. Λοιπόν, έκανα όλα τα αντίθετα. Καλά, το βασικό είναι ότι στις περισσότερες γυναικοκτονίες, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αυτοί που σκοτώνουν τις γυναίκες τους είναι όταν οι γυναίκες τους πούνε ότι δεν σε θέλω πια. Όταν έχει βγει το διαζύγιο, λίγο πριν βγει το διαζύγιο, όταν η γυναίκα πει ότι θέλει διαζύγιο, άμα δεις όλοι. Τις τελευταίες Θεσσαλονίκη είναι γυναίκες που είπαν στον άντρα τους, ναι. Όχι, δεν σε θέλω. Και βλέπεις ότι συμβαίνει αυτό, οπότε γιατί να μην φοβάσαι. Θέλω να πω ότι έχεις και ένα πρακτικό λόγο να φοβάσαι. Βλέπεις ότι σκοτώνουνε όταν λένε όχι. Μήπως σε φάει και σε ένα λάχανο αυτός ο καλός ο άνθρωπος επειδή του είπες όχι. Έχεις και ένα τέτοιο φόβο μέσα σε όλα, σαν γυναίκα λέω τώρα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα το βγει αυτό. Υπάρχει μια προϊστορία στη βία. Δεν μπορεί τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έδωσε κανένα δείγμα βίας ξαφνικά να του βγει την τελευταία μέρα που θα το αναφέρεις εσύ. Το έχει δει όμως, έχει συμβεί. Και με ανθρώπους που κάνουν δουλειές που δεν τις περιμένεις. Ναι, με... καλά, δεν είναι θέμα κοινωνικής τάξης. Δεν είναι ότι φυσικά, επειδή είναι χασάπης, έχει ένα χασάπο μαχαίρι. Ναι. Όλοι κρατάνε μαχαίρι. Εν δυνάμει, όλα τα επαγγέλματα. Ναι. Ναι. Εγώ δεν έχω τίποτα. Κάτι να καθαρίζω πατάτες, δηλαδή. Φρίκι. Εσύ, μπορεί να έχει ο άλλο όλη την αυτή του IKEA. Ξέρεις την γκάμα που έχει από το μεγάλο μέχρι το μικρό. Τι να σου πω τώρα. Τέλος πάντων, δεν το ρισκάρεις. Το σκέφτεσαι. Ναι. Λες, ναι. Κάπως θα το κάνω σε δημόσιο χώρο. Κάπως να ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι μέσα στο σπίτι. Είναι δύσκολο να το. Δύσκολο και να ξεπεράσει το φόβο. Έχει ένα, τις ενοχές που. Του δίνει τα παπούτσια στο χέρι, έχεις το φόβο τι θα γίνει και πώς θα είναι αυτός ο χωρισμός, έχεις και το φόβο μη βγάλει ένα σουγιά, ας πούμε, και σε καριδώσει εκεί που κάθεται. Εντάξει, αυτό τώρα μην το βάλουμε, ας πούμε ότι είναι normal αυτή που έχουμε. Ναι. Κατάλαβες, δεν πρόκειται μας σήμερα να χαιρώσουν και το έχουμε κάνει. Και πολλά νούμερα έχουμε στο ενεργητικό μας και οι δύο. Δηλαδή... Ναι, εγώ πιστεύω ότι πολλούς από αυτούς που είχα στο παρελθόν θα μπορούσαν να δυνάμουν. Αυτό κανά δυο, λέω. Τουλάχιστον, σίγουρα. Ναι. Ναι, για να μαζέψουμε λίγο το νουμεράκι. Για να μαζέψουμε λίγο το νουμεράκι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Την γλιτώσαμε μέχρι τώρα. Την γλιτώσαμε μέχρι τώρα. Αυτό λες, είμαι survivor. Survivor, ναι. Έχω διώξει 3-4, αλλά επιβίωσα. Ακόμη ζω. Ακόμη κλωτσάω. Ναι, γιατί. Μα δεν μπορείς όμως και να συνεχίσεις. Και ένα άλλο που δεν το είπαμε, μπορεί να είναι τραυματικό και δραματικό μαζί, είναι όταν τελειώνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Και δεν θες να κάνεις σεξ και σε κυνηγάει ο άλλος με το σεξ, κατάλαβες, και δεν ξέρεις τι ψέμα να πεις, τι δικαιολογία να βρεις. Πώς θα το πεις, ότι δεν μ' αρέσει πλέον, για πες το. Ναι, δεν λέγεται. Τι λόγια χρησιμοποιείς για να το πεις αυτό. Αυτό δεν μου έχει τύχει. Και δεν είναι ωραίο και να το δείξεις, κατάλαβες, οπότε το πιο πιθανό είναι θα προσποιηθείς. Και θα ξερνάς μετά, γιατί λες θέλω να τελειώνει αυτή η κατάσταση, θέλω να φύγω από αυτό το τέλμα, εν πάση περιπτώσει. Πω, ό,τι τραβάμε και εμείς χορεύτες. Τι τραβάμε. Βέβαια, ένα που νομίζω αυτό δεν το έχω κάνει όμως ποτέ. Αλλά φαντάζομαι ότι αν βρεις έναν επόμενο
μπορεί εκεί πέρα να είναι πιο εύκολο να πας με τον επόμενο το πείτε μαζί. Αυτό είναι που είναι νομίζω καταστροφή. Ότι λες, είναι, ότι εγώ θα... το έχω για καλύτερο αυτό, όχι. Δεν ξέρω, ούτε εμένα μου έχει τύχει να πάω με τον επόμενο και να πω από εδώ είναι ο καινούριος. Άρα δεν σε θέλω σένα. Και μου φαίνεται και πολύ σκληρό να το κάνεις τον άλλο. Μα έλα, πάντα δεν, η ατάκα, η σεναριακή ναι. είναι μωρό μου δεν φταίσαι εσύ, φταίω εγώ. Ναι, τα κλισέ αυτά. Θέλω να μείνω για λίγο μόνη. Ναι. ναι. Είσαι πολύ καλός για μένα. Ναι, θέλω το χρόνο μου. Θέλω το να χρόνο πάρω μου. Το χρόνο ναι, μου. Ναι. Δεν φταίσαι εσύ. Ναι. Ναι, εντάξει. Ναι. Και αυτά μπορείς. Κοίτα να δεις τα κλισέ. Είναι, δεν είναι βγαλμένα από τη ζωή. Βγαλμένα από τη ζωή είναι δηλαδή. Αν μπορείς κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσεις και κανένα από αυτά και να πιάσει, why not? Δηλαδή μπορείς να το φέρεις πιο γλυκά, ρε παιδί μου, ότι αν και το έχω κάνει και μπορώ να σου πω ότι είναι χειρότερο. Είναι ο αργός θάνατος. Είναι το μαχαίρι στην πληγή λίγο-λίγο. Που είπα, ας πούμε, ότι ξέρεις, θέλω να μείνω για λίγο μόνη. Ναι. Εμένα μαζί. Εννοείται ότι δεν φταίσαι εσύ, εννοείται αυτά. Οπότε πήραμε μεζονέτα και έμενε ο ένας πάνω, ο άλλος κάτω. Ναι. Δηλαδή, που πάλι ήμασταν εκεί. Ο ένας πάνω από το κεφάλι του άλλου. Αυτό είναι σαν να είσαι με τον άλλον, ναι, γιατί δεν προχωράς. Γιατί είχε εσωτερική σκάλα, καταλαβαίνεις. Ναι. Οπότε, αυτό αντί να πεις ένα, ας γίνει και ένας πανικός, να πεις ξέρεις κάτι, περάσαμε τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν μπορώ άλλο. Δεν θέλω άλλο, χόρτασα. Κατάλαβες. Και να φύγεις. Παρά αυτό το τσίκι τσίκι, γιατί φοβάσαι να πεις την τελειωτική κουβέντα. Γιατί φοβάσαι πώς θα το πάρει ο άλλος. Λοιπόν, διάβασα ένα άρθρο συμπτωματικά με στο αεροπλάνο σε ένα εγγλέζικο περιοδικό που έλεγε ότι στην Αγγλία μεγάλο ποσοστό, το οποίο δεν θυμάμαι το νούμερο, ζευγαριών που έχουν χωρίσει εξακολουθούν να συγκατοικούν για οικονομικούς λόγους. Το έχω ζήσει στην Ελλάδα. Και έλεγε πως μία που είναι, ξέρω εγώ, 55 και έχει χωρίσει με τον άντρα της, ο οποίος είναι 53, το θυμάμαι γιατί... Έλεγε ότι το σπίτι είναι μικρό, η Αγγλία έχει τρομερό πρόβλημα, το Λονδίνο ειδικά και οι μεγάλες πόλεις κατοικιών, δεν έχουν αρκετά σπίτια όπως και εδώ δεν έχουμε στην Αθήνα. Χωρίσαν το σπίτι, βάλανε αυτή την πόρτα της Συρταρωτή που ανοίγει και κλείνει και χωρίσαν το σπίτι στη μέση. Οπότε το σαλόνι, γιατί δεν υπήρχε δεύτερη κρεβατοκάμαρα, ο άντρας πήρε το μισό σαλόνι και το έκανε κρεβατοκάμαρα με ένα βεσέ και μοιραζόντουσαν την κουζίνα και αυτό. Είχε δηλαδή αυτό στη δική του τηλεόραση και η γυναίκα τη δική. Κλείναν το Συρταρωτό και ήταν χώρια. Έτσι ώστε το παιδί τους να έχει και τους δύο γονείς στον ίδιο χώρο. Το οποίο και αυτό μου φάνηκε απελπισία. Ναι. Ότι γιατί στην ουσία έχεις χωρίσει και είσαι ακόμη με αυτόν με τον οποίο χώρισες. Ούτε αυτός. Το Συρταρωτό ανοίγει, κατάλαβες. Και ανοίγει. Τι να το κάνεις, θα χτίσεις τοίχο, δεν γίνεται. Ότι είσαι στον ίδιο χώρο, ούτε αυτός μπορεί να προχωρήσει με την έννοια του να περνάει πολύ καλά χωρίς εσένα, ούτε εσύ μπορείς να προχωρείς να περνάς πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή το πολύ καλά χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται απόσταση. Το περνάω υπέροχα με κάτι άλλο άτομα που δεν τα ξέρεις και δεν θέλω για να τα μάθεις. Δηλαδή κάνω μια άλλη ζωή καινούρια. Αυτή η καινούρια ζωή που κάνω όταν χωρίζω είναι αυτή που με βοηθάει να συνεχίσω. Ναι. Η ίδια η παλιά δεν με κρατάει εκεί που ήμουνα. Κοινώς δεν έχουμε να πούμε τίποτα, συμπέρασμα δεν βγάλαμε. Νομίζω καλά, ότι... δεν βγάζουμε και ποτέ συμπεράσματα. Σου λέω, καμιά φορά κάτι βγαίνει. Σε ορισμένα έχουμε, κοίτα, αριστά, όσα μας έμαθε η ζωή, σε ορισμένα έχουμε μερικές βεβαιότητες. Σε μερικά, εδώ ας πούμε, εγώ δεν μου έμαθε τίποτα η ζωή. Ούτε δεν έχω να πω τίποτα. Έμαθε. Δηλαδή, βρες τον τρόπο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να φύγεις. Αυτό είναι το σίγουρο. Ναι. Και βρες τον τρόπο. Βρες τον τρόπο. Και μη σκαλώνεις που μεγαλώνεις. Ναι. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.